Διαλύουμε την μαγιά και τη ζάχαρη σε 500 ml χλιαρό νερό. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Προσθέτουμε 20 ml ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Βάζουμε περίπου το μισό αλεύρι. Λίγο αλάτι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Ενσωματώνουμε σιγά σιγά το υπόλοιπο αλεύρι να γίνει ζύμη. Την τοποθετούμε σε αλευρωμένο σκεύος. Σκεπάζουμε και αφήνουμε για 30 λεπτά να ξεκουραστεί. Όταν είναι έτοιμη, την πλάθουμε ελαφρώς. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Σε αλευρωμένη επιφάνεια τη χωρίζουμε σε 12 μπαλάκια. Τα ανοίγουμε στενό μακραφύλλα σε αλευρωμένη επιφάνεια. Τους δίνουμε σχήμα όπως σας δείχνουμε. Τα τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Απλώνουμε λίγη σάλτσα ντομάτας. Ρίχνουμε ρίγανη, θυμάρι. Μανιτάρια. Ψιλοκομμένες πολύχρωμες πιπεριές. Καλαμπόκι. Ελιές.
και τριμμένο νηστίσιμο κίτρινο τυρί. Προαιρετικά αλείφουμε με λάδι τις άκρες. Και ψήνουμε τα πενιρλί μας στους 200 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Διαλύουμε την μαγιά και τη ζάχαρη στο χλιαρό νερό. Προσθέτουμε το λάδι και ανακατεύουμε. Βάζουμε περίπου το μισό αλεύρι. Λίγο αλάτι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Ενσωματώνουμε σιγά σιγά το υπόλοιπο αλεύρι μέχρι που να γίνει ζύμη. Την τοποθετούμε σε λαδωμένο σκεύος. Σκεπάζουμε και την αφήνουμε για 30 λεπτά να ξεκουραστεί. Θρηματίζουμε το νηστίσιμο τυρί. Πλάθουμε ελαφρώς τη ζύμη και την ανοίγουμε σε φύλλο. Στην μία πλευρά τοποθετούμε το νηστίσιμο τυρί. Κόβουμε το υπόλοιπο φύλλο. Και τυλίγουμε σε ρολό. Το τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί.
προαιρετικά λαδώνουμε το τυρόψωμό μας και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσει. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Αναμειγνύουμε το λάδι με τη ζάχαρη. Στον χυμό πορτοκαλιού βάζουμε τη σόδα και ανακατεύουμε να φρύσει. Το ρίχνουμε στο μείγμα και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε τα 400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Το μπέικιν, τις βανίλιες και δουλεύουμε να γίνουν ζύμη. Χωρίζουμε το μείγμα σε δύο μέρη. Στο ένα ενσωματώνουμε το ξύσιμο πορτοκαλιού και τα 50 γραμμάρια αλεύρι. Στο άλλο ενσωματώνουμε το κακάο. Λαδώνουμε φόρμα με αντικολλητικό χαρτί. Απλώνουμε την ζύμη με άρωμα πορτοκάλι. Από πάνω τοποθετούμε την ζύμη με το κακάο. Και με ένα ξυλάκι από σουβλάκι δίνουμε σχήμα. Ψήνουμε σε 170 βαθμούς Κελσίου και όταν ροδίσει ελέγχουμε αν έχει ψηθεί το εσωτερικό του κέικ. Προαιρετικά μαλακώνουμε λίγη νηστίσιμη πραλίνα και την απλώνουμε πάνω από το κρύο κέικ. Διακοσμούμε το κέικ μας με φράουλες.
Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε το φυτικό γάλα, την ζάχαρη, τον ζεστέ και ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να γίνουν κρέμα. Όταν είναι έτοιμη, την κατεβάζουμε από τη φωτιά και αρωματίζουμε με τις βανίλιες. Στα αλεσμένα μπισκότα προσθέτουμε τη λιωμένη μαργαρίνη και ανακατεύουμε. Τα στρώνουμε σε φόρμα 26 εκατοστών με αντικολλητικό χαρτί. Βάζουμε την κρέμα. Σκεπάζουμε με μεμβράνη και αφήνουμε τουλάχιστον για 6 ώρες στο ψυγείο. Σε αντικολλητικό τηγάνι βάζουμε την καστανή ζάχαρη και τα ροδάκινα. Όταν βγάλουν τα υγρά τους, αρωματίζουμε με τις βανίλιες. Και προσθέτουμε τον ζεστέ που έχουμε διαλύσει σε κρύο νερό. Μόλις γίνει διάφανο, κατεβάζουμε από τη φωτιά και όταν έρθει σε θερμοκρασία δωματίου, το βάζουμε πάνω από το γλυκό. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!